Το Respect Awards αφορά τη διαχείριση και αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους από τους δημοσιογράφους. Είναι ένα τετραήμερο σεμινάριο που γίνεται από την ΕΡΤ με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαδραστικού διαδικτυακού χάρτη καλών πρακτικών και τη συγγραφή ενός εγχειριδίου δημοσιογραφικού κώδικα διοντολογίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η δράση αυτή ακουμπάει στον πυρήνα της φυσιογνωμίας και της αποστολής της ΕΡΤ για καθολική υπηρεσία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Ένας σύγχρονος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός και οφείλει αλλά και μπορεί να πρωτοσταθεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων. Συγκροτήθηκε Επιτροπή Δεοντολογίας, αποστολή της οποίας είναι να διασφαλίσει ότι η ΕΡΤ δεν πρόκειται να προσφέρει βήμα λόγου για νεοναζιστικά μορφώματα. Η Κομισιόν, πέρα από τις πρωτοβουλίες χρηματοδότησης δράσεων στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εχθές έδωσε στην δημοσιότητα κείμενο το οποίο πλέον θέτει ανοιχτά τους προβληματισμούς τους για την ρητορική του μίσους. Η ρητορική μίσους από δημοσιογράφους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στα νησιά που κάλυψαν την προσφυγική κρίση τον περασμένο χρόνο μεταφέρουν την εμπειρία τους από τις περιοχές που ζουν και εργάζονται. Η ρητορική άρχισε να γίνεται ενάντια στους πρόσφυγες και αυτό που κανείς παρατηρεί είναι ότι πάμε να φορτώσουμε όλα τα στραβά της τοπικής κοινωνίας στους πρόσφυγες. Ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις και μιλάμε ότι όλοι οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι ήταν ελάχιστοι αυτοί, κυρίως μέσα από τις ιστοσελίδες, οι οποίοι εξέφρασαν ρατσιστικές απόψεις και δημοσιεύματα τα οποία δεν ήταν αληθή. Πώς καλύπτονται τα προσφυγικά θέματα από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι, ποιες είναι οι αξιόπιστες πηγές, ποια είναι η σωστή μεθοδολογία. Λεξιλόγιο που πρέπει να προτιμάται ή να αποφεύγεται, χωρίς αυτό να σημαίνει λογοκρισία, είναι μέρος του σύνθετου προβλήματος και του σεμιναρίου για το πώς η ρητορική βίας και μίσους θα αποτελέσει παρελθόν από τον δημόσιο λόγο. Πολλές φορές οι λέξεις έχουν λειτουργήσει ως σφαίρες, έχουν οδηγήσει σε δολοφονία χαρακτήρων, σε δολοφονία μειονοτήτων, σε στοχοποίηση και επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τις χρησιμοποιούμε. Στο σεμινάριο συμμετέχουν ως ομιλητές, δημοσιογράφοι και ειδικοί στο θέμα της δημοσιογραφίας, της επικοινωνίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαχείρισης ανθρωπιστικών κρίσεων. Και τις 4 ημέρες θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming από το site της ΕΡΤ.